Λουκά μου, καλημέρα και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αν ξέρετε τους Σταυρούς, πέστε μας. Ναι, τους ξέρουμε, μας τους είπε ο κύριος Ηλία. 53.639 ο Λουκάς Φρουλάς. 53.000. Ναι. Πώς ήταν την προηγούμενη φορά? 43.000. Άρα ήταν κατά 10.000 περισσότεροι αυτή τη φορά. Ναι. Με ένα ποσοστό αντιλαμβάνομαι του κόμματος λιγότερο. Δηλαδή, ναι, αν θυμάμαι, ήταν 29% το DC στο 19 και τώρα είναι στο 24%. Έτσι. Νομίζω είναι 5 μονάδες κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Κάπως έτσι είναι ο δημοκρατικός συναγερμός ενός. Άρα κατέβηκε ο συναγερμός, ανέβηκε ο Φρουλάς στο Σταυρός. Με συγκριτικά με ποια εκλογική αναμέτρηση λέτε τώρα, με το 19? Το 19. Ήταν 29,02. Γι' αυτό είπα περίπου 5 μονάδες. Ναι, άρα κατέβηκε ο δημοκρατικός. Ευτυχώς που επικοινωνήσαμε άθμο του Σταυρούς. Ναι, κατέβηκε ο δημοκρατικός συναγερμός και ανέβηκε ο Λουκάς Φουρλάς, είπες Λουκά. Γιατί αυτό διαχωρίζεις να πει, τη θέση σου? Να πω εγώ, γιατί έτσι όπως το είδα με το θέμα του Σταυρού, προτίμησε το δημοκρατικό συναγερμό. Μπλέχθηκε ότι ο Λουκάς Φουρλάς βγαίνει, βάρτε στοχευμένα σε έναν άλλο, σε δυο άλλους κλπ. Ή ο Φουρλάς. Μόνο αυτά ακούσατε. Τι σχέση έχει? Πείτε μας εσείς, τι άλλο έχετε ακούσει? Πάρα πολλά. Εγώ ότι δεν έκανα τίποτα στις Βρυξέλλες, ότι δεν βοήθησα το κόμμα, ότι ήμουν εκτός, δεν ήμουν μη κομματικός. Δεν ήμουν καθαρός συναγερμικός. Και ξέρεις, τα λέω αυτά με πολύ παράπονο. Έστω και την επόμενη μέρα δεν τα είπα καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής. Κάποιοι εξακολουθούν να μου συμπεριφέρονται λες και με κάτι εκτός. Και όχι μόνο να μου συμπεριφέρονται, αλλά να μου χτυπούν κιόλας. Όπως έκαναν και σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Είχα την εντύπωση ότι όλα αυτά ξεθύμαναν το 19 απέναντί μου. Δυστυχώς δεν. Υπήρξε μια προσπάθεια, αν θυμάστε, στο πολιτικό γραφείο να μείνω εκτός του ψηφοδελτίου, όταν το μισό σχεδόν σώμα του πολιτικού γραφείου έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να είμαι στο ψηφοδελτίο. Μέχρι και την τελευταία στιγμή μου έλεγαν φίλοι ότι τους έπαιρναν τηλέφωνο εντός εισαγωγικών κομματικοί να τους πούν ότι κόψτε τον Λουκά, βάλτε το τάδε και το τάδε. Έχουν ονόματα, έχουν ονόματα και ονόματα και διευθύνσεις, αλλά επιστρέψτε. Επιτρέψτε μου ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα πούμε εντός του κόμματος. Τη συναντήτα Δημητρίου τα είπατε χθες, κύριε Φουρλά, που τη συναντήσατε? Βεβαίως και τα είπα. Όχι μόνο τη Ανίτα. Έχω την εντύπωση ότι η Ανίτα είναι αρκετά έξυπνη και τα έβλεπε και η ίδια. Δεν είναι κάτι το οποίο έβλεπα μόνο εγώ. Άλλωστε, αυτοί που το έκαναν δεν το έκαναν και πάρα πολύ κρυφά, ξέρετε. Το έκαναν πολύ φανερά. Και η κυρία Δημητρίου δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό ως πρόεδρος του κόμματος? Έχω την εντύπωση ότι στόχος δεν ήμουν μόνο εγώ. Και τα αφήνω μέχρι εδώ. Ότι ήταν και η ίδια, αντιλαμβάνω. Λοιπόν, κύριε Φουρλά, να θυμίσουμε λίγο ότι το 2019 ήσασταν αριστείδη επιλογή. Έτσι, ήσασταν αριστείδη επιλογή προσωπική του Αβέρωφ Νεοφύτου το 19. Ναι, βεβαίως. Και τον έχω δικαιώσει πλήρως, έχω την εντύπωση. Μάλιστα. Με ένα ποσοστό 53% περίπου, 43-44 περίπου χιλιάδες ψήφους. Είχα βάλει εγώ το μικρό μου λιθαράκι, αν θέλετε, μικρό, μεγάλο, δεν ξέρω, ας το κρίνουν αυτοί που ξέρουν καλύτερα από μένα, στο να είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και τότε πρώτο κόμμα. Έχω την εντύπωση ότι με τις 53.000 που μου λέτε ότι έχω πάρει τώρα, έχω βάλει και πάλι το μικρό μου λιθαράκι σε αυτή την πολύ πολύ αναγκαία και χρήσιμη πρωτιά για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνω άλλο για να πείσω κάποιους ότι ο Λουκάς είναι εδώ και έχει προσφέρει με ένα θετικό πρόσημο. Ποιο πρέπει να πείσετε, κύριε Φουρλά, τον κόσμο που σας ανέδειξε πρώτο σε ψήφους? Ναι, αλλά τώρα που το λέτε με ένα παράπονο, σας απασχολεί. Τι? Άμα επιτρέπετε να η πω. Επόμενη δεν μέρα... είστε στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν ήταν. Σε ποιους πρέπει να απαντήσετε, σε ποιους λογοδοτείτε? Δεν είναι στους ψηφοφόρους που σας ψηφίζουν? Ακριβώς. Εδώ ήθελα να καταλήξω ότι ήρθε πάλι ένα συντριπτικό ποσοστό απλών ανθρώπων που ενδεχομένως να μην είναι όλοι μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού ή ψηφοφόροι του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται στην πορεία. Και σου δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, εκτιμώντας αυτό που είσαι και κλείνοντας τα αυτιά τους σε όλα όσα άκουγαν ενδεχομένως όλο αυτό το διάστημα. Για μένα είναι μεγάλη ευλογία αυτή η ασπίδα προστασίας πάλι που έκανε απλώς ο κόσμος σε μένα, δίνοντας τη δυνατότητα να συνεχίσω να κάνω το έργο μου στις Βρυξέλλες. Για μένα είναι μεγάλη ευλογία, το κρατώ αυτό και ό,τι έχω να πω
Κάτια και Κατερίνα. Θα το πω εντός των οργάνων του κόμματος όταν αυτά συλληφθούν. Θα σας έχουν και την επόμενη ημέρα στο Δημοκρατικό Συναγερμό ή όχι? Θα σας έχουν και... Ενώ, ποια είναι η επόμενη μέρα με τις σχέσεις σας μέσα στο Δημοκρατικό Συναγερμό? Δεν έχω συνηθίσει να αλλάζω στρατόπεδα. Ένα. Να μένετε εκτός στρατοπέδων? Όχι. Να σου πω, τιμώ την ψήφο, τιμώ την παράταξη, τιμώ το κόμμα το οποίο πολλοί δεν ξέρουν ότι από τα 10 μου χρόνια ως Μακίτης, Νεδησίτης, αντιπρόεδρος πρωτοπορίας Θεσσαλονίκης, ήμουν εκεί πάντα και όταν χρειάστηκε πάντα μέχρι και τη δουλειά μου άφησα σε κάποια στιγμή για να πάω στον Ιωάννη Κασουλίδη, αν θυμάστε, όταν χρειάστηκε να είμαι εκπρόσωπος τύπου. Πολλοί φυσικά δεν ξέρουν ότι όταν πήγα εγώ στον Ιωάννη Κασουλίδη η παράσταση νίκης του ήταν πολύ πολύ χαμηλή, ήταν νομίζω 7%, άρα πήγαινα όχι εκ του ασφαλούς ότι θα κερδίσει. Να θυμίσω και πάλι σε πάρα πολλούς ότι μετά την μη εκλογή του Κασουλίδη ήμουν άνεργος για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθω και πάλι στην δημοσιογραφία και δεν είναι εύκολη η πορεία μου. Άρα δεν δέχομαι από κανένα να με αμφισβητεί ή να μου βάλει τις ταπέλες. Και στο ερώτημα ποια είναι η σχέση μου με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, ανήκω, είμαι ευρωβουλευτής, αυτά τα 5 χρόνια τον τίμησα και αυτό σκοπεύω να κάνω και τα επόμενα 5 χρόνια. Κύριε Φρουλά, είστε θυμωμένος, ενώ θα έπρεπε να είστε πολύ χαρούμενος, γιατί και κάτω από αυτές τις συνθήκες που τώρα μας περιγράφετε, ο κόσμος σας έχει επιλέξει, είτε είναι ψηφοφόροι παραδοσιακοί του Δημοκρατικού Συναγερμού, είτε και άλλοι, πρώτος σε σταυρούς προτίμησης από αυτό το κόμμα. Να το χαρείτε λοιπόν αυτό. Επειδή είναι κρίμα, είναι η πρώτη σας τέτοια παρουσία. Πρωί Δευτέρα. Κάτια, είχα κουραστεί να ακούω μέχρι το Σάββατο το βράδυ ότι παίρνουν τηλέφωνο κομματικοί. Κόψτε τον Λουκά, δεν είναι δικός μας, είναι έτσι. Και μου φόρτωναν διάφορους χαρακτηρισμούς. Δεν ήταν ηθικό αυτό που είχαν κάνει απέναντί μου. Δηλαδή, αρκετά είχα σιωπήσει και είχα αποσχεθεί στον εαυτό μου ότι αν θέλω να βοηθήσω σε αυτή την κατεύθυνση και σε μια παράταξη που βίωσε τόσα όσα βίωσε και πήγε με τόσες πληγές σε αυτές τις εκλογές, ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε, πρέπει να βγούμε να πούμε αυτά τα πράγματα. Να μην τα αφήσουμε δηλαδή. Μα νομίζω ότι λέει κάτι και αυτό που λέει τώρα, μετά τα τόσα τηλεφωνήματα και το γεγονός ότι παραμένετε πρώτος, με το φαινόμενο επίσης που σάρωσε του Φιδία, το οποίο θα είναι συνάδελφός σας ευρωβουλευτής. Αυτά είναι τα μηνύματα που δεν παίρνουν τα κόμματα ή τα παίρνουν και κάπου τα κλειδώνουν. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Βλέπετε, ούτε ανταποκρίνεται σε αυτό την κομματική κατεύθυνση. Και ούτε είμαι ίσως ο μοναδικός υποψήφιος που δεν είδατε τα πέλα μου πουθενά. Δεν είχα στείλει μηνύματα στα κινητά. Ναι, είδαμε την ομαδική. Ακριβώς. Δηλαδή δεν έκανα αυτά που υποτίθεται ότι έκαναν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα όλα αυτά πλέον πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο κόσμος χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν τον πείθουμε ούτε με τα μεγάλα λόγια, ούτε με τα συνθήματα, ούτε με το να το χαϊδεύουμε τα αυτιά, ούτε με έντονες αντιπαραθέσεις στα τηλεοπτικά πάνελς που κάθε άλλο παρά ενημερώνουν, απλά συγχύζουν περισσότερο τον κόσμο. Αν θέλετε να βάλουμε στην κουβέντα μας το γεγονός ότι σε ολόκληρη την προεκλογική περίοδο δεν ξέρω πόσες ώρες αφιερώσαμε και δεν είναι ευθύνη των καναγιών. Παναλαμβάνω, είναι εύκολη λύση. Τα κανάλια δεν μας καλούσαν, δεν μας έκαναν κλπ. Εμείς τι δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει ότι κάνουμε Βρυξέλλες? Ναι. Δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι το έργο ενός ευρωβουλευτή και το πόσο σημασία έχει οι 6 που θα εκπροσωπούν την Κύπρο να είναι κάποιοι που να έχουν μια προσωπικότητα που να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες που έρχονται, οι οποίες είναι αυτές. Δεν το καταφέραμε. Ένα σχόλιο για το Φιδία, ο οποίος παίρνει, από ό,τι κατάλαβαμε τώρα, είναι ο πρώτος σε ψήφους και είναι ρεκόρ, 71.265 ψήφους. Είναι απίστευτο, πραγματικά. Εγώ του έδωσα και έκθεση συγχαρητήρια του Φιδία για αυτό που κατάφερε να κάνει. Όποιος το απαξιώσει, νομίζω ότι δεν προσφέρει καλή υπηρεσία. Ίσα-ίσα, από χθες το βράδυ, εγώ κατάλαβα ότι άρχισαν να τα στρογγυλεύουν κάποιοι τις απόψεις τους, αν με ρωτάτε, στα πάνελ που έβλεπα. Βέβαια. Λοιπόν, μετά το μάθημα έρχεται και το πάθημα. Ή το πάθημα το μάθημα. Να πω ότι εγώ έχω επικοινωνήσει ήδη με το Φιδία από προχθές. Και υπάρχει μια επικοινωνία σήμερα το πρωί. Ίσως βρεθούμε. Εγώ είμαι έτοιμος να το βοηθήσω.
σε ό,τι χρειαστεί και αν χρειαστεί, ή τουλάχιστον να τον ενημερώσω πώς λειτουργούν κάποια πράγματα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατάλαβα ότι είναι ενήμερος, κύριε Φρουλά, γιατί το ρώτησα αν εκλεγεί τι θα κάνει. Ξέρει ότι πόσοι ευρωβουλευτές χρειάζονται να συσταθεί μια πολιτική ομάδα ανεξαρτήτων κλπ. Αυτό θα είναι το νέο του εγχείρημα. Στη θεωρία είναι πολύ εύκολο, στην πράξη, στην πράξη είναι πάρα πολύ Όχι, λέω. Αν είναι για προσιλητισμό για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κατάλαβα ότι δεν θέλει να ενταχθεί. Δεν έχω καμία τέτοια διάθεση. Απλώς να του πω λίγο το πώς. Λειτουργεί ουσιαστικά το όλο πράγμα. Το τι σημαίνει να είσαι ανεξάρτητο ευρωβουλευτή, ότι όταν είναι ένα μη ενταγμένο ευρωβουλευτή, δεν είναι εύκολο, για παράδειγμα, να προωθήσει τροπολογίε ή να πάρει γνωμοδοτήσει ή να κάνει κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει ένα ευρωβουλευτή που ανήκει σε μια πολιτική ομάδα ή μικρή ή μεγάλη. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρετε. Λαμβάνω και ο ίδιος και ξέροντάς τα, ελπίζω να πορευτεί με έναν τρόπο που να είναι ωφέλιμος ή παραγωγικός ή να γίνει, όπως είπε και ο ίδιος, ο καλύτερος ευρωβουλευτής που έχει υπάρξει ποτέ. Λοιπόν, Λουκά, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Κρατώ την αγάπη του κόσμου. Κρατώ και πάλι αυτή την. Την εμπιστοσύνη που με έχει δείξει και για μένα αυτό είναι μια τεράστια τιμή και ευθύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.